Υπό κανονικές συνθήκες, σήμερα το βράδυ θα επέφτει η αυλαία για την επωροπανήγυρη του Άργους Οριστικού. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το πιο γνωστό πανηγύρι της Δυτικής Μακεδονίας ακυρώθηκε. Θα συνδεθούμε αμέσως με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, Βαγγέλη Πανταζή, προκειμένου να συζητήσουμε για το αν υπήρξαν αλλαγές ως προς την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα Καστοριάς εξαιτίας της ακύρωσης της επωροπανήγυρης. Καλησπέρα, κύριε Πανταζή. Καλησπέρα κύριε Κοσμίδου, τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Καλό χειμώνα να έχουμε. Κύριε Πανταζή, πριν αρκετό καιρό, σε προηγούμενη συνέντευξή μας, είχαμε αναφέρει αν θα υπάρξει περισσότερη κίνηση στον εμπορικό κόσμο της Καστοριάς εξαιτίας της ακύρωσης της εμποροπανήγυρης του Άργους Οριστικού. Σήμερα, που υπό κανονικές συνθήκες, όπως είπαμε, θα τελείωνε η εμποροπανήγυρη, μπορούμε να έχουμε μία εικόνα σχετικά με την κίνηση? Ήταν μια ευχή, κύριε Κοσμίδη, την οποία την κάναμε όλοι μας. Δυστυχώς όμως αποδεικνύεται ότι αυτό το χρονικό διάστημα, στο οποίο υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε και φέτος το γνωστό πανηγύρι του Άργους Οριστικού, η κίνηση στην αγορά της Καστοριάς δεν έδειξε κάποια διαφοροποίηση και κυρίως δεν έδειξε διαφοροποίηση προς τα πάνω. Επομένως, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ακόμα κι αν και αφού δεν έγινε το πανηγύρι, η κίνηση στην αγορά δεν ήταν καλή. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γινόταν ή το πόσο πιο άσχημη, αν θέλετε, θα ήταν αν λειτουργούσε το πανηγύρι. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή το προηγούμενο πενθήμερο, εξάημερο, εφτάήμερο, η αγοραστική κίνηση στην αγορά δεν ήταν αυτή την οποία τουλάχιστον εμείς περιμέναμε. Μάλιστα. Με δεδομένο βέβαια ότι δεν λειτουργεί στο πανηγύρι, έτσι, αυτό να το αναφέρουμε. Μάλιστα, κύριε Πανταζή, ωστόσο βλέπουμε ότι στο πανηγύρι το αγοραστικό κοινό στοχεύει σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως για παράδειγμα παιχνίδια, σχολικά είδη, φόρμες κτλ. Ούτε αυτά τα μαγαζιά, τα εμπορικά καταστήματα σημείωσαν. Θα έλεγα, κύριε Κοσμίδο, με την ευκαιρία βέβαια και του γεγονότος ότι έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, ότι υπάρχουν παράπονα ακόμα και από τους συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, δηλαδή με τα σχολικά είδη. Φαίνεται λοιπόν γενικότερα ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Φαίνεται γενικότερα ότι η κατανάλωση έτσι όπως την θέλουμε εμείς, αν θέλετε, ή έτσι όπως την περιμένουμε εμείς, δεν είναι στα επίπεδα που επιθυμούμε. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει προβληματισμό σε όλους μας, είναι δεδομένο ότι υπάρχει αγωνία σε όλους μας, είναι δεδομένο ότι η αβεβαιότητα για το τι πρόκειται να συμβεί τους αμέσως επόμενους μήνες, οι οποίοι προφανώς θα είναι δύσκολοι και από πλευράς οικονομικής, αλλά και από πλευράς, αν θέλετε, υγειονομικής κατάστασης στην χώρα γενικότερα, ότι προβληματίζει τους πάντες. Μάλιστα. Κύριε Πανταζή, ήθελα να σας ρωτήσω επίσης ότι πλέον δεν κάνουμε λόγο για μεγάλα κέρδη κτλ. Μιλάμε για να είναι οι επιχειρήσεις βιώσιμες, να μπορούν να βγάζουν τα έξοδα τους και να υπάρχει κάποιος τρόπος για να επιζήσουν οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους. Ακριβώς όπως το λέτε, γιατί κυρία Κοσμίδου, δυστυχώς ακόμα για το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν κλεισίματα από συναδέλφους, υπάρχουν κλεισίματα επιχειρήσεων. Βέβαια υπάρχουν και ανοίγματα, έτσι, για να λέμε και τα ευχάριστα στην υπόθεση. Όμως, αν πάρουμε έναν μέσο όρο και αν θελήσουμε να δούμε το τι επικρατεί στην αγορά γενικότερα, όχι μόνο στην πόλη μας, σε όλη την περιφέρεια και κυρίως στις μικρές περιφερειακές αγορές, ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Κύριε Πανταζή, κάνατε λόγο για κλεισίγματα και για ανοίγματα. Βλέπουμε μια ροπή των επιχειρηματιών, δηλαδή να επιλέγουν ένα συγκεκριμένο κατάστημα για να ανοίξουν. Ναι, δηλαδή βλέπουμε ότι πουλάει περισσότερο, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Κοιτάξτε, η επιλογή είναι του καθενός, έτσι. Καθένας από τους συμπολίτες μας, ο οποίος παίρνει την απόφαση να μπει στη διαδικασία να κάνει η έναρξη λειτουργίας ενός καταστήματος, είναι προφανές ότι, τουλάχιστον κατά τη δικιά μου την άποψη, θα έχει ψαχτεί, αν θέλετε, να το πούμε έτσι απλά και κατανοητά. Και επομένως η επιλογή την οποία έχει κάνει είναι προφανές ότι θα έχει γίνει μετά από σκέψη, μετά από έρευνα, μετά από καταγραφή των δεδομένων τα οποία υπάρχουν. Άρα νομίζω ότι ο καθένας με βάση το δικό του σκεπτικό μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, ξεκινάει
Και από εκεί και μετά, εμείς τουλάχιστον, αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι να έχει καλές επιτυχίες και να έχει και καλά κέρδη. Μάλιστα. Κύριε Πανταζή, εσείς ως εμπορικός σύλλογος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και κατ' επέκταση ολοκλήρωσης Εμπορικός Συλλόγος, σκέφτεστε να προβείτε σε κάποιες δράσεις προκειμένου να τονώσουν την τοπική αγορά? Γιατί, για παράδειγμα, να σας αναφέρω ενδεικτικά, στη γειτονική Κοζάνη σχεδιάζουν να κάνουν το 9ήμερο προσφορών. Ένα παράδειγμα. Η Κοζάνη, και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, η Κοζάνη το κάνει φέτος. Να σας θυμίσω, εμείς το κάναμε το 2015, το 2016 και με μια διακοπή το 2017 το ξαναγάραμε πάλι το 2018. Και μάλιστα το κάναμε και πριν την έναρξη του πανηγυριού του αρμοσφαιριστικού, αλλά και κατά τη διάρκεια του πανηγυριού. Φάνηκε εκείνη στις συγκεκριμένες χρονιές, βέβαια υπήρχαν και άλλα δεδομένα, ότι ακόμα κι αν, μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα κι αν μπήκαμε σε μια τέτοια προτροπή προς συναδέλφους, φάνηκε ότι η ανταπόκριση δεν ήταν αυτή την οποία εμείς τουλάχιστον αναμέναμε, αν και πράγματι οι τιμές οι οποίες υπήρχαν τότε ήταν πραγματικά καλές, θα έλεγα ισοπεδωμένες. Φέτος δεν το τολμήσαμε, αν θέλετε να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, παρά μόνο αφήσαμε τον καθένα από τους συναδέλφους, έτσι κι αλλιώς έχει τη δυνατότητα να το κάνει, να μπει στη λογική των γνωστών 10ημέρων των προσφορών. Αρκετοί από τους συναδέλφους το κάνανε. Ας ελπίσουμε ότι πράγματι οι προσφορές ήταν καλές και θεωρώ ότι ήταν καλές, και ας ελπίσουμε ακόμα περισσότερο ότι η κίνηση την οποία είχαν αυτά τα καταστήματα, τα οποία μπήκαν σε μια τέτοια διαδικασία, θα ήταν καλή και θα ήταν και υποφορτή, αν θέλετε. Μάλιστα. Κύριε Πανταζή, οφείλω να σας ρωτήσω, πού πιστεύετε ότι το καταναλωτικό κοινό δεν κάνει έντονες αγορές? Οφείλεται ότι ψωνίζει πλέον μέσω διαδικτύου, ότι πηγαίνει για αγορές σε μεγαλύτερες πόλεις που ενδεχομένως θα βρει μία μεγαλύτερη αγορά, ή είναι όλα μαζί αποτελούν το πρόβλημα, το ότι δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση στην πόλη της Καστοριάς? Κοιτάξτε, το ένα φέρνει το άλλο. Είναι δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια το λεγόμενο ηλεκτρονικό εμπόριο αρχίζει και μεγεθύνεται, αρχίζει και μεγαλώνει. Είναι επίσης γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο 1,5 χρόνο, πολλοί συνάδελφοι στην πόλη και στον νομό γενικότερα έχουν μπει στην διαδικασία της δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος. Και τώρα, μιας και το αναφέρουμε, πρέπει να σας πω ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ένα σχετικό πρόγραμμα, με βάση το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα επιχορήγησης σε όλους αυτούς οι οποίοι θα θέλουν να μπουν σε την διαδικασία της δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος. Επομένως, θα είναι μια αρκετά μεγάλη βοήθεια, γιατί θα υπάρχουν και αρκετά μεγάλα ποσά με τα οποία θα επιδοτείται η αντίστοιχη επιχείρηση. Άρα, ως προς αυτό, θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να κάνει την προσπάθειά του. Αρκετοί το έχουν κάνει. Ελπίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι ευχαριστημένοι, αν και ας μην ξεχνάμε ότι στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να αντιπαρατεθείς εντός εισαγωγικών με όλους τους μεγάλους της αγοράς, όχι μόνο σε επίπεδο επικράτειας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, εκεί ίσως τα πράγματα να είναι και αρκετά πιο δύσκολα. Και από εκεί και μετά, μιας και αναφερθήκατε και στο γεγονός ότι πιθανόν κάποιοι από τους καταναλωτές επιλέγουν να φύγουν από την αγορά της πόλης και να πάνε σε μεγαλύτερες αγορές, προφανώς θα βρουν πολλά περισσότερα. Όμως θεωρώ και πιστεύω, κυρία Κοσμίδου, ότι αν ψαχτεί κανένας σε περιφερειακές αγορές, μάλλον θα βρει αυτό το οποίο θέλει. Αρκεί να έχει τη διάθεση, αρκεί να έχει το χρόνο, αρκεί να έχει τη θέληση και κυρίως να έχει τη βούληση να βγει στην αγορά της πόλης του, να τη στηρίξει, και από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Μάλιστα, κύριε Πανταζή, βάσει των όσων είπατε, κάναμε λόγο τόση ώρα ότι δεν υπήρχε έντονη κίνηση εντός των καταστημάτων τις τελευταίες ημέρες. Οπότε, μήπως, ας πούμε, ένα κατάστημα το οποίο διαθέτει και ηλεκτρονικό κατάστημα έχει περισσότερες πωλήσεις από το διαδίκτυο και δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε αυτά τα δύο μαζί και τελικά να πηγαίνει προφανώς καλά? Και δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε, γιατί είναι προφανές, κύριε Κοσμίου, ότι δεν μπορούμε να έχουμε και τέτοια στοιχεία έτσι. Ναι. Είναι προφανές ότι αν εσείς είχατε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, προφανώς και δεν θα ενημερώνετε κανένα για το τι κάνετε.
Απλά είναι τα πράγματα. Επομένως, τέτοια στοιχεία είναι δύσκολο να υπάρχουν. Όμως, εκείνο το οποίο στα σίγουρα φαίνεται σαν τάση από εδώ και πέρα για το εμπόριο γενικότερα, είναι ότι αυτό το οποίο ονομάζουμε ψηφιοποίηση γενικότερα, αν θέλετε, να γίνονται τα πάντα ηλεκτρονικά, να γίνονται τα πάντα μέσω τηλεφώνου, μέσω υπολογιστή και πάει λέγοντας, όλο και περισσότερο θα το έχουμε μπροστά μας. Επομένως, είναι μια καλή ευκαιρία για όλους μας, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, γιατί με ξεχνάμε ότι και η δημιουργία ενός τέτοιου ηλεκτρονικού καταστήματος έχει ένα κόστος το οποίο είναι και αρκετά μεγάλο, έτσι. Mm-hmm. Όπως επίσης χρειάζεται και υποστήριξη. Θα πρέπει, θεωρώ και πιστεύω, ότι ένας να βρίσκεται συνέχεια μπροστά στην οθόνη, να ενημερώνει, να ενημερώνεται, να λαμβάνει, να στέλνει και ούτω καθεξής, έτσι. Επομένως, με αυτή τη λογική, ίσως από τη μια μεριά δημιουργείται, αν θέλετε, ανταγωνισμός με το φυσικό κατάστημα, αλλά από την άλλη τη μεριά, κατά πάσα πιθανότητα, σε αρκετές περιπτώσεις, σε πολλές, αν θέλετε, ίσως να χρειάζεται να υπάρχει, να δημιουργούνται και νέες θέσεις εργαζομένων. Επομένως, είναι και μία διέξοδος. Βέβαια, φαίνεται, τουλάχιστον με βάση αυτά τα οποία ακούγονται και με βάση αυτά τα οποία διαβάζουμε τις περισσότερες φορές, ότι η λειτουργία αυτών των καταστημάτων γίνεται κυριολεκτικά από έναν άνθρωπο, πολλές φορές και από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, και είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται να έχει και δεύτερον εργαζόμενο ή δεύτερο υπάλληλο, αν θέλετε. Από την άλλη τη μεριά, μην ξεχνάμε ότι έχοντας ένα τέτοιο κατάστημα, αυτόματα δεν έχεις κόστη λειτουργικά, δεν έχεις μεγάλα ενίκια, δεν έχεις εργαζόμενους στους οποίους θα πρέπει να τους πληρώνεις, να τους αμείβεις με όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζονται. Επομένως, όπως βλέπετε, δημιουργείται μια ανισότητα, αν θέλετε, στην οποία το φυσικό κατάστημα με κάποιο τρόπο είναι υποχρεωμένο να την καλύψει. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια όλοι μας, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, ούτως ώστε και ανταγωνιστικοί να είμαστε και καλά προϊόντα να φέρνουμε, και κυρίως να μπορούμε να δελεάσουμε τον καταναλωτή για να μείνει στην αγορά της πόλης μας. Yeah. Άλλωστε, είναι πολύ εύκολο πλέον κάποιος να φύγει. Με την Εγνατία σε 1,5-2 ώρες έχουμε φτάσει στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες 3 ώρες έχουμε φτάσει στα Γιάννενα. Με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα τηλέφωνα, με ένα κλικ είσαι στην άλλη άκρη του κόσμου. Επομένως, νομίζω ότι ο καθένας κάνει την προσπάθειά του. Και από εκεί και μετά, κάνοντας μια τέτοια προσπάθεια, θεωρώ και πιστεύω ότι σε ένα βάθος χρόνου μπορεί να υπάρχουν και θετικά αποτελέσματα. Σας το ευχόμαστε σε εσάς και στους συναδέλφους σας, κύριε Πανταζή. Λίγο πριν κλείσουμε, ο Εμπορικός Σύλλογος της Καστοριάς προέβη σε μια εξαιρετική κίνηση. Έστειλε ενίσχυση προς τους πληγέντες της Καρδίτσας. Θα θέλαμε να μας πείτε 2 λόγια για αυτή σας τη δράση. Κοιτάξτε, πράγματι πήραμε μια απόφαση και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Περιφερειακής Ενότητας, βέβαια συνέχεια έγιναν και άλλα καλέσματα και από το Δήμο και από την Μητρόπολη μας και από άλλες οργανώσεις κτλ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το πρώτο κάλεσμα ήταν από την Περιφερειακή Ένωση και γι' αυτό ανταποκριθήκαμε και εκεί. Και γι' αυτό, αν θέλετε, τα παραδώσαμε και εκεί, έτσι. Το κάναμε, κυρία Κοσμίδου, γιατί είναι προφανές ότι πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά επλήγησαν σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο της χώρας μας, στην πόλη της Καρδίτσας, ήταν και συνάδελφοί μας. Τις φωτογραφίες τις οποίες είδαμε, την κατάσταση στην οποία ήταν τα καταστήματα, με την απόλυτη καταστροφή, με τα ράφια να είναι ρημαγμένα από τα προϊόντα τους κτλ., είναι προφανές ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια τέτοια κίνηση. Άλλωστε, νομίζω ότι είναι καθήκον όλων μας, στο μέτρο του δυνατού και μέσα από τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που έχει ο καθένας, να προβαίνει σε τέτοιου είδους κινήσεις. Είναι όντως αξιέπαινη η κίνηση σας, κύριε Πανταζή. Να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση και να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια.